να δεχθεί τη συστέγαση, το κράτος θα εξοικονομήσει 640.000 ευρώ από ενίκεια που πλέρωνε το παιδί σε διάφορα ιδιωτικά κτίρια. Το παιδί, σας ξαναλέω, είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ορισμένα από αυτά τα κέρδη, τα κρατικά, δεν μπορούσαν σαν αντίτιμο να πούνε ας δώσουμε τις 400.000 στο ΝΑΤ να ελαφρύνουμε τα δυσβάσταχτα βάρη των συνταξιούχων ναυτικών. Και γιατί σας λέω ότι πραξικοματικά πήγαν εκεί. Πότε πάει γιατρός? Είχαν πει δύο γιατροί τη βδομάδα και βλέπω τους συναδέλφους και τρέχουν στο ΙΚΑ και από τις 9 η ώρα καινούριο κτίριο, δεν υπάρχει μέσα κανένας, ψυχή, ένας άνθρωπος είναι. Άλλοι πηγαίνουν και είναι και εδώ ο συνάδελφος στο πυργί να πάνε να γράψουν φάρμακα. Γιατί? Για να πάνε να δώκουν το δεκαρικάκι. Μήπως και μπορέσουμε και παρακολουθούμε από κοντά πότε πάει γιατρός επιτέλους στον εικονάφη. Έχω δει γέρους ανθρώπους να κλαίνε απόξω. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί και στο τέλος πρέπει να δώκουν το δεκάρικο και κατεβαίνουν από χωριά κάτω. Θέλει 3.000 τον μήνα για ένα μήνα υπηρεσία. Θέλει 36.000 το χρόνο. Για τα 20 χρόνια που μας λένε θέλει 720.000 ευρώ για να δώσουν ένα χιλιάρικο ή 700 ευρώ σύνταξη. Αν πάρει 1.500 ευρώ από κάθε μήνα, αν παίρνει από αυτά τα 720 χιλιάρικα, 1.500 ευρώ είναι 480 μήνες, 40 χρόνια. Εάν μετά τα 55 που ζήσω 40 χρόνια και πάω 95, δεν θέλω άλλα να μου. Αν με αφήσω να ψοφήσω μετά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σχετικά με τους αγρότες. Λυπάμαι που τους καταγγέλλω, αλλά όταν αυτοί κόβουν την Ελλάδα στη μέση, εμείς είμαστε μαζί τους. Επί 40 χρόνια εγώ πλήρωνα ΟΓΑ και όλοι εδώ μέσα πληρώναμε ΟΓΑ και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν και τα βάζουν με τους ναυτικούς και θέλουν εξτραχαράδι. Δεν το ξέρουν ότι κάθε απεργία που γίνεται κάποιον θα ενοχλήσει. Το άλλο που θέλω να πω είναι επιδότηση του ΝΑΤ. Που μας λένε επιδότηση, επιδότηση, επιδότηση. Το 2009 ήταν στη Σικιάδα ο Λοβέρδος. Το ξέρουν εδώ τα παιδιά που είναι από τη Σικιάδα. Μου είπε λοιπόν ότι μας επιδοτούν. Του λέω λάθος κύριε. Είναι μέρος των τόκων που μας προστάτε. Όλο το ελληνικό κράτος, τουλάχιστον μέχρι το 1950, ζούσε από τα συναλλάγματα του. Για αυτή την 7 ετία που περνάμε, και δεν είναι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, είναι μια μαύρη 7 ετία, με λίγες περιόδους μπορεί να συγκριθεί. Η Ελλάδα έχει πάει 50 χρόνια πίσω για όλους, για τους εργαζόμενους, για τα μαγαζιά, για τους πάντες. Ξεπουλάμε την Ελλάδα. Έχουμε αυτό που έγινε της μόδας, εδώ και κάποιο καιρό έχουμε Black Friday. Τα δίνουμε όλα κοψοχρονιάς. Και αυτός είναι ο σκοπός. Η εξαθλίωση και το ξεπούλημα της Ελλάδας. Καταστράφηκε ο τουρισμός. Μπήκαν ειδικοί φόροι στα τουριστικά καταλήμματα για να μηδενιστεί ο ελληνικός τουρισμός. Καταστράφηκε ο πρωτογενής τομέας. Επιδοτούν αυτά που θέλουν, αυτά που δεν ξέρουν οι Έλληνες να παράγουν, που δεν έχουν μάθει. Φορολογούν τους αγρότες, λες και είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, από το πρώτο ευρώ. Τώρα βάλουν στο στόχο και τους ναυτικούς. Λες και όταν μπαίνουν στο κότερό τους για να πεταχτούν μέχρι τη Μύκονο ή όπου αλλού πάνε οι κύριοι υπουργοί και βουλευτές, ζουν ναυτική ζωή και μπορούν να συγκρίνουν και να καταλάβουν, να κατανοήσουν τη ζωή του ναυτικού, ο οποίος εδώ και εκατοντάδες χρόνια συντηρεί αυτόν τον τόπο και όχι μόνο τυχείο. Βλέπω οργή για το μέλλον, νιώθω μάλλον οργή για το μέλλον, γιατί αυτά που πρόκειται να γίνουν με την αύξηση του ΦΠΑ, με την αύξηση της φορολογίας και την κατάργηση των φορολόγων στην ουσία από 406 ευρώ, αυτό που μέχρι πριν από λίγο το θεωρούσαμε μισθό ή σύνταξη πείνας, από 406 ευρώ θέλουν να πληρώνεις φόρο. Λες και είσαι μεγαλοκαρχαρίας.
και φυσικά θα πληρώνεις και τα ανάλογα ασφάλιστρα. Όταν για πάνω από 118.000 ευρώ, εκεί που αρχίζουν οι μεγαλοκαθαρίες πλέον, τα ασφάλιστρα σταματά να ανεβαίνουν ανάλογα με τα κέρδη. Μέχρι τα 118 είναι. Δηλαδή ένας που κερδίζει, ένας μεγαλοκαθαρίας που κερδίζει 1 εκατομμύριο, φορολογείται το ίδιο με κάποιον που κερδίζει 118. Λοιπόν, δεν βλέπω, σε αυτή την πολιτική που ακολουθούμε, δεν βλέπω φως για κανέναν, ούτε για τους επαγγελματίες, ούτε για τους βιοτέχνες, ούτε για τους εμπόρους. Να έρθουν εδώ, το βήμα είναι ανοιχτό. Ποτέ δεν το κλείνουμε σε κανέναν πέρα από κομματική ταυτότητα ή οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι παρόλο των εμπειρικών συνθηκών, μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου. Βέβαια, περιμέναμε και κάτι παραπάνω για να κάνουμε και το περισσότερο. Ποτέ βέβαια δεν αναπαυόμαστε και πάντα θα είμαστε στις επάλξεις, αλλά όσο πιο πολύ κόσμο έχει, τόσο πιο πολύ σε εμείς οι διοργανωτές παίρνουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε. Αυτός ο καναπές τελικά πρέπει να καταργηθεί από όλα τα σπίτια, γιατί πιστεύω ότι μας έχει απορροφήσει όλους. Συνάδελφοι, συναδέλφοι, συνταξιούχοι και άνεργοι, τα μέτωπα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και συνεχή. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας δεν έμεινε και δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Απέναντι στις πολιτικές που καταστρέφουν την κοινωνία και την οικονομία, τα βάρη που ήδη σηκώνουμε στις πλάτες μας είναι δυσβάστακτα και πολλά και σκληρά. Είμαστε για πολλαπλή φορά αντιμέτωποι με τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών και τις επώδυνες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που εθελοτυφλώντας τις ελεύθερες συνέπειες σε βάρος της μισθωτής εργασίας, στον φταίγουν πια ευθέως. Σκληρά αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, σαρώνοντας ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Επιδιώκει να τα ψηφίσει άρον-άρον εθνιδιαστικά, χωρίς αντιδράσεις. Κυβέρνηση και κουαρτέτο θέλουν να μας φορτώσουν στην πλάτη μας την παραπέρα ευελιξία στην αγορά εργασίας με την επέκταση της εκπεριτροπής εργασίας και της μερικής απασχόλησης, με κρατική στήριξη και επιδότηση στο όνομα τάχα της αποτροπής των ομαδικών απολύσεων, την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων, τη δεσμοθέτηση νέων εμποδίων στη συνδικαλιστική δράση, με παρεμβάσεις στις διατάξεις για τον τρόπο προκήρυξης της απεργίας, τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που οδήγησε στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών σε βάρος των κλαδικών, και την επιβολή των ατομικών συμβάσεων σε βάρος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οργάνωση παντού, να δουν τα πάνω κάτω, χωρίς εσένα, κρατά την τρέχυρνα, εργατή, χωρίς τα πέτυχα, χωρίς εσένα, κρατά την τρέχυρνα, εργατή, χωρίς.